τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, τον κύριο Τζόρτζο Γλου. Ναι, βέβαια, τον έχουμε δείξει τον πρόεδρο, ο οποίος μιλάει τώρα στους ποδοσφαιριστές, έτσι. Μαζί με τους προέδρους, βλέπω, των δύο ομάδων, τον κύριο Λαμπράκη και τον κύριο Μπουμάκη. Είναι καλό το κλίμα. Σίγουρα περιμένουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο βέβαια το θέλουν, οπωσδήποτε. Αλλά το κλίμα και αυτό που έχουμε διαπιστώσει όση ώρα είμαστε εδώ στο γήπεδο του Τυμπακίου είναι ότι υπάρχουν και πολύ καλές σχέσεις και μέχρι τώρα όλα έχουν κυλήσει μέσα σε ηρεμία. Και έτσι πρέπει να ολοκληρωθεί και όλα στο παιχνίδι, γιατί όχι. Και οι δύο ομάδες. Είπατε ότι το μεγαλύτερο κέρδος από το σημερινό παιχνίδι θα είναι όλοι μετά το παιχνίδι να φύγουν αγκαλιασμένοι. Αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Θα πρέπει όλοι να φύγουν αγκαλιασμένοι, να δείξουν αυτό το μήνυμα πολιτισμού που πρεσβεύει ασφαλώς και η ΕΠΣΗ, αυτή την φιλοσοφία και ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Πολύ ωραία. Το παιχνίδι λοιπόν θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο πλέον, αφού οι δύο ομάδες τώρα, όπως βλέπετε κι εσείς, βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αθλητικός όμιλος στην Τυμπακίου ΠΑΟ Κρουσόνα. Ξηρό δίδυμο με τον Πίλιο. Πολύ ωραία τώρα η προσπάθεια για τον ΑΟΤ από τα αριστερά, πολύ κοντά στο γκολ και το 1-0. Πολύ πολύ γρήγορα στο παιχνίδι το γκολ για τον ΑΟΤ Τυμπακίου με τον Παπαδρέου σκόρερ. Στο δεύτερο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσουν όλοι εδώ ότι το παιχνίδι ξεκίνησε, μπορώ να πω. Εσείς μπορείτε να δείτε και το replay, το βλέπετε. Και βέβαια είχε πάρα πολύ εύκολο έργο ο σκόρερ απλά να σπρώξει την μπάλα σε κενή εστία. Εδώ ξανά το γκολ από τον Παπανδρέου, το 1-0 για τον ΑΟΤ. Πολύ πολύ γρήγορα, σίγουρα αυτό θα παίξει ρόλο στο να δούμε ένα ντέρμπι συναρπαστικό, έχω την αίσθηση. Μπάλα προς τα πίσω επικίνδυνα, αλλά δεν ευνηδιάζεται ο τερματοφύλακας του ΑΟΤ, ο Δημαράκης. Τον βλέπουμε με τον Παπουλάκη. Μανώλη, να δούμε την εξέλιξη της φάσης με ένα καλό σουτ. Δεν πήρε δύναμη όμως η μπάλα. Δεν πήρε δύναμη για να απειλήσει τον goalkeeper του ΑΟΤ στην προσπάθεια αυτή. Και ένα μακρινό σουτ επίσης καθόλου ανισχυτικό που έκανε ο Μεταξάκης. Από τον ΠΑΟΚ δεν βλέπουμε κάτι, Μανώλη, έτσι. ΠΑΟΚ που θέλει να μπει πάντως δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Το γύρισμα πολύ καλό, θα προλάβει ο Δημαράκης, όχι, αλλά εδώ έγινε μία φάση πάρα πολύ δύσκολη για τα καρέ. Βλέπουμε τραυματία τον Μαγάκη, εδώ είναι η φάση. Όχι, ήταν ο Μαραθιανός αυτός που προσπάθησε να προλάβει τον τερματοφύλακα του ΑΟΤ, τον Δημαράκη. Γίνει πιο απειλητικό σε σχέση με το πρώτο μήκο, ώστε τα περιθώρια στενεύουν. Ωραία στην περιοχή, θα προλάβει την τελευταία στιγμή να κόψει η άμυνα του ΑΟΤ στην προσπάθεια του Ρομπάκη. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Πολύ ωραία η γρήγορη αντεπίθεση, εκπληκτική φάση, προβολή εδώ και απόκρουση από τον Γεωργίου. Πραγματικά η φάση αυτή, και κοιτάξτε πόσο γρήγορα εξελίχθηκε. Εκπληκτικά με το ένα χέρι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδειξε εδώ τα αντανακλαστικά του. Πρώτα στον ΑΟΤ να δημιουργήσει προβλήματα. Τριάντης. Η κάθετη, πολύ καλή η κάθετη, το πλασέκι, μπάλα στα δίχτυα. 2-0 ο ΑΟΤ. 2-0 ο ΑΟΤ. Σε αυτό το σημείο με τον Παπαδάκη παίρνει πολύ σοβαρό προβάδισμα η ομάδα της Μεσαράς. Από την κάθετη του Τριάντη, το πλασέ του Παπαδάκη, η μπάλα αργά-αργά κατέληξε στα δίχτυα στην εστία του Γεωργίου και η ομάδα του Τυμπακίου ξεκινάει ουσιαστικά με γκολ και το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπετε την παλιά τρύπα, μπορούμε να πούμε, στην καρδιά της άμυνας του ΑΟΤ, του ΠΑΟΚ, και το γκολ για τους μεσαρίτες, για τους γηπεδούχους.
Νομίζω ότι είχα σταθεί στην πολύ καλή παρουσία του Τριάντη και στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ποιοτικός και το έδειξε και το δείχνει και εδώ με αυτή την τελική πάσα. Πέλα με Κεντριστάκη και Ανογιαννάκη να δούμε. Εδώ η μπάλα θα περάσει επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν τη βρήκε. Πρέπει να τη βρήκε, ναι. Πέφτοντας στη γωνία του ο Δημαράκης. Πράγματι, τώρα θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Δημαράκης έπεσε εκπληκτικά στη γωνία του και πρόλαβε. Πολύ καλύτερο ασαφώς το δεύτερο μέρος από το πρώτο. Εκπληκτικό σουτ Δημαράκης. Θα αποκρούσει. Άλλη μια φάση στο παιχνίδι. Εδώ το πολύ καλό ευθύβολο σουτ. Είχε τον έλεγχο όμως ο Δημαράκης και απέκρουσε. Το κόρνερ εκτελείται. Πήρε φωτιά το παιχνίδι στο τυμπάκι, το ντέρμπι. Ο Τίτος Κουτεντάκης. Σωστά, ένα καλό σου τώρα από τον Παπαδιό. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω αυτή τη φορά από τα δοκάρια του Δημαράκη. Το βλέπετε εδώ ξανά. Κούφος που κατέβασε για να πάει η μπάλα στον Ανογιαννάκη. Περνάει η μπάλα πολύ από τα πόδια του. Τώρα ωραία στην περιοχή η φάση. Αλλά ο Δημαράκης δεν θα έχει πρόβλημα. Ο κόσμος έχει επιστρέψει βέβαια στα γήπεδα και διψάει για να μπορεί να βλέπει καλό ποδόσφαιρο. Τέλος το παιχνίδι, Γιώργο. Τέλος το παιχνίδι από τον κύριο Βισκαδούρο. Αυτό που μένει βεβαίως και είναι η ουσία σε αυτά τα παιχνίδια είναι το ποιος θα είναι ο νικητής και είναι ο ΑΟΤ. 2-0 επικράτησε η ομάδα της Μεσαράς στην έδρα της κόντρα στον ΠΑΟ Κουρσόνα. Κερδίζει το ντέρμπι. Φαίνεται ότι κερδίζει και τη μοναξιά της κορυφής. Μανώλη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι πριν πάμε στην αποφώνηση εδώ από το τυμπάκι. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχουμε το χρόνο να πάρουμε δύο λόγια από τους προπονητές. Αν υπάρχει δυνατότητα θα μας ενημερώσουν. Εμείς βλέπουμε ωστόσο τώρα τη φάση του πρώτου γκολ που άνοιξε το δρόμο στον ΑΟΤ για την μεγάλη σημερινή νίκη στο ντέρμπι με σκόρερ τον Παπανδρέου μόλις στο δεύτερο λεπτό αυτό το γκολ. Πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι δικαίως αυτή τη νίκη. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες εντάσεις, κάποια... Όλα όμως νομίζω κυλάνε ομαλά. Ναι, κάποιες μικροεντάσεις. Ναι. Και εδώ βλέπετε εσείς και το δεύτερο γκολ με την παλιά από τον Τριάντη. Ναι. Ήταν καθοριστικό σήμερα. Εντάξει, πιο πολύ νομίζω για ότι το προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ανάμεσα σε ένα-δύο παίχτες υπάρχουν έτσι λίγο αψιμαχίες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι ιδιαίτερη κατάσταση. Όλα κυλούν ήρεμα. Το φινάλε είναι ήρεμο. Ήρεμο. Βλέπουμε και τους παίχτες του Αθλητικού Μελλοντυμπακίου. Συγκεντρώνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, λοιπόν, με ενημερώνω ότι έχουμε 4 λεπτά ακόμα. 4 λεπτά, κύριε Κουτεντάκη. Μπορούμε να ακούσουμε τον coach. Μπορούμε να ακούσουμε τον coach των νικητών που είναι δίπλα στο Μανώλη Βαρδαλαχάκη, τον Μιχάλη Κουτεντάκη, αλλά πρώτα τον ΣΔΟ και το ΑΟΤ. Κύριε Κουτεντάκη.